Εγώ προσωπικά έχω μιλήσει. Θα ξεκινήσω από το ταξί. Τα ταξί καταρχήν, και όχι μόνο το ταξί, έχουν μειωμένο ΦΠΑ. Αυτό γιατί το ξεχνάμε. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Οικονομικών και Βουλευτή Νομού Θεότιδα κ. Χρήστο Σταϊκούρα. Υπουργέ, χρόνια πολλά. Σε όλα τα μέσα μεταφορά και στα ταξί. Το οποίο είναι μια σημαντική. Θέλω να πω και χρόνια πολλά για την ονομαστική σα εορτή. Και αυτό ο χρόνο με πολύ πολύ μεγάλη δυσκολία. Το ξεπεράσαμε και ελπίζουμε το 2021 να είναι καλύτερο, Υπουργέ. Ότι ένα κομμάτι συμπατριωτών μα. Όλοι με δέτε, όχι μόνο στον νομό, πατριωτών μας, δεν μπορεί αυτό που μπορεί να γίνει. Καταβολητές. Γιατί με αυτοπεποίθηση, γιατί ακριβώς επειδή είναι ταξί όπως και πολλοί άλλοι κλάδοι. Ήταν εν λειτουργία, μπορούμε να μεταβούμε αξιολογήθηκε την αδρότητα του τζίρου την ανάπτυξη και οκτώβριο. Και δεν είχαν μειώσει τζίρου πάνω από 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Άρα δεν πήραν επιστρεπτέα. Αναφερόμαστε στα πολύ δύσκολα που περάσαμε τους προηγούμενους μήνες που να μπορέσει το 2020 να έδειξε να χρήμα πολλές αρετές για τη χώρα μας. Τώρα, η Ελλάδα αυτή τη χρονιά, το 2020, πέρασε μια σειρά από αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες αποδεδειγμένα θα έχουν μια σημαντική συρρήκληση, θα έχουν και πρόσκλητες κρίσεις από διαφορετικά μέτωπα. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά το ταξί, θα απάντησα, έχω εικόνα, έχω συζητήσει τον Ιαννό, και πάρα πολλοί συμπατριώτες μας έχουν βοηθηθεί. Πάμε τώρα στους δικηγόρους. Παρ' όλα αυτά τα στοιχεία, οι δικηγόροι, όπως σε όλα τα επιχειρήματα και σε όλα τα παιδιά. Για πρώτη φορά η κοινωνία επέκυψε από καταβολή. Και επίσης, οι πολλές φανέρωσαν κρυφές δυνατότητες, πάνω από 10.000, το επιστημονικό δυνατό της χώρας ανέδειξε υπό την μνήμη γνώση των υπευθυνότητων σε όλη την Ελλάδα και λίγα λόγια ως χώρα, με το τεργάδι της συνωνία και το ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και μάλιστα, αναγνωρίζουμε τα οποία ετέθηκαν οι μόντες σε παγκόσμια καταβολή και αποτελούν πολύ να υπάρχει ελάχιστο όριο για το μέλλον της παγκόσμιας ζωής να μην υπάρχει συμψηφισμός. Υπουργέ, θέλω να σας επισημάνω στο λίγο χρόνο που έχετε και μπορείτε να μου απαντήσετε πάρα πολύ σύντομα 2-3 θετικά πρόσημα που σας αφορούν και εσάς προσωπικά. Πρώτον, την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή παραμονής Χριστουγέννων, επικοινωνήσαμε με τη Δήμαρχο στην Λίδα στην Πολύ Αυγενία προσωπικά στον αέρα για την παρέμβαση. Ναι, το ξέρω. Τις δύο ημερομηνίες δώστε μας όσο αφορά οι εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή και με τον κύριο ημερομηνία να περιμένουν τον Ιανουάριο και οι επιχειρηματίες στην επιστρεπτέα προκαταβολή και του Υπουργείου Ανάπτυξης όσον αφορά το διπλασιασμό του ύψους του ΕΣΠΑ, το οποίο αγγίζει τα 403 εκατομμύρια για την επόμενη πενταετία και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη στερεά Ελλάδα. Και τρίτον, η εμπειρία που παίρνουμε και εμείς σαν μέσο ενημέρωσης είναι ότι σε σχέση με το πρώτο lockdown οι αποζημιώσεις, δηλαδή όσο αφορά τα χρήματα από αναστολές, όσο αφορά την επιστρεπτέα προκαταβολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή χρονιά και ένα μήνυμα τελευταίο δώστε στους συμπολίτες μας. Με ημερομηνίες οι οποίες είχαν αναγγελθεί. Ο λόγος δικό σας, αν θέλετε ακριβώς να κάνετε κάποιο σχολιασμό. Το είπατε, Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι και προσωπικά. Καλή δύναμη να έχετε. Η επόμενη μήνυμα θα είναι δύσκολη και η πιστοσυνδεμαντικότητα θα είναι σταδιακή και όχι άμεση. Δείχνει γρήγορα αντανακλαστικά να αντιμετωπίσει και να καλύψει όσο είναι εφικτό τις δυσκολίες οι οποίες προκύπτουν στο πεδίο της οικονομίας από την υγειονομική κρίση. Όλες τις ανάγκες δεν θα τις καλύψουμε. Η επιστροφή, επαναλαμβάνω, στην κανονικότητα δεν θα είναι άμεση. Αλλά θα επιβεβαιώσω αυτό που και εγώ αντιλαμβάνω με την καθημερινή επαφή με τους συμπατριώτες μας, ότι η κοινωνία έχει δράσει για πρώτη φορά τόσο γρήγορα για να καλύψει όσο είναι εφικτό μέσα στους περιορισμούς τους οποίους έχει τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν. Ανάγκες οι οποίες προκύπτουν στη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας, στην αποζημίωση των εργαζομένων, στην αποζημίωση ειδικού σκοπού δηλαδή των εργαζομένων, σε ό,τι αφορά τα ενίκια, σε ό,τι αφορά τις αναστολές φορολογικές και ασφαλιστικές, σε ό,τι αφορά μια σειρά από άλλες ενέργειες και πρωτοβουλίες για να καλύψουμε αυτά τα προβλήματα. Παράλληλα όμως, η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι λειτουργεί συνεκτικά και οργανωμένα, έτσι ώστε σε πανελλήνια κλίμακα, σε όλες τις περιφέρειες, να βοηθήσει όσο μπορεί τη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών. Άρα,
για να πάω τώρα στα δύο πρώτα σας ζητήματα, χωρίς να μιλήσω εξειδικευμένα για αυτά, επιβεβαιώνεται την συλλογικότητα της κυβερνητικής δράσης, αναφερόμενος στο τι υποστήριξε ο Περιφερειάρχης για τη λειτουργία της κυβέρνησης, αλλά και στην αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων σε πανελλήνια κλίμακα, θα έλεγα, που προφανώς μερίδιο αυτού ανήκει και στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και στην περιφερειακή ενότητα αυτιότητας. Άρα ουσιαστικά επιβεβαιώνεται μέσα από το τρίπτυχο των παρεμβάσεων που κάνατε, τη συλλογικότητα της κυβέρνησης, την ταχύτητα με την οποία λειτουργεί και το ότι είναι προσανατολισμένη στο να ασκήσει κατά το βέλτιστο τρόπο οικονομικά αποτελεσματικές και κοινωνικά δίκαιες πολιτικές. Και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και το 2021. Εύχομαι ένα έτος ανάταξης, ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, το οποίο θα είναι η επαρχή μιας νέας δυναμικής πορείας για ένα καλύτερο μέλλον, με κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, με οικονομική αποτελεσματικότητα και με περαιτέρω ενδυνάμωση της ισχύως και της διεθνούς θέσης της χώρας μας. Υπουργέ, αν έχετε την καλοσύνη, έχουμε ένα-ενάμιση λεπτό ακόμα νομίζω και θα σας πω ένα παράπονο το οποίο υπάρχει. Το καταλαβαίνετε από την εισαγωγή που κάνω. Εδώ και 10-12 ημέρες τα rapid test τα οποία γίνονται έξω από την Πανελλήνια Έκθεση έχουν αγγίξει, θα μας τα πει και όλα σε λίγο ο κύριος Στασινός, ο αντιδήμαρχος, το όριο του 0. Δηλαδή εμείς δώσαμε από το σταθμό εδώ συγχαρητήρια στους δημότες μας που έχουν κρατήσει σε εισαγωγικά καθαρή την πόλη από θέμα κρουσμάτων. Μήπως θα έπρεπε να το κοιτάξουμε και αυτό όσο αφορά, και σας εκφράζω και τον Εμπορικό Σύλλογο που μας μίλησε προηγουμένως και τον κύριο Κυρίση από το Επιμελητήριο, μήπως οι καθαρές περιοχές σε εισαγωγικά, επαναλαμβάνω, θα έπρεπε τρόπο να επιβραβευτούν. Ξέρω ότι δεν εξαρτάται μόνο από εσάς. Εγώ απλώς σας το μεταφέρω, κύριε Υπουργέ. Όχι, δεν είναι θέμα. Δεν εξαρτάται καν από εμένα. Και δεν το λέω τώρα σήμερα. Είναι μια ορθή επιλογή που έκανε η κυβέρνηση να ακούει σωστά τους επιστήμονες. Άρα ουσιαστικά είναι θέμα εισηγήσεων το επόμενο χρονικό διάστημα αυτών που είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Χρειάζεται μια ορθή ισορροπία, βάζοντας όμως πρώτα απ' όλα την υγεία των πολιτών, την ασφάλεια και στη συνέχεια την οικονομία. Αντιλαμβάνεσαι συνεπώς ότι μου θέτεται ένα ερώτημα το οποίο είναι εις γνώση αυτών που λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις στη βάση των εισηγήσεων που γίνονται από τους επιστήμονες, τους οποίους και δημόσια ευχαριστώ για τη συμβολή τους όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι επιλογές που έχουμε κάνει στο υγειονομικό πεδίο είναι ορθές, όπως αποδεικνύεται στη σύγκριση που γίνεται με όλες τις άλλες χώρες και τα αποτελέσματα τα δυσμενή που υπάρχουν. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπινες απώλειες στη χώρα μας και στη χώρα μας. Προσπαθούμε όμως να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε αυτές να ελαχιστούν. Υπουργέ, το τελευταίο που μου το έθεσαν και οι φοροτεχνικοί, το 30% που αφορά τα έξοδα που κάνει κάποιος και τα οποία είναι αποχρεωτικό για να έχει το αφορολόγητο όσο αφορά τις δαπάνες. Και επειδή υπήρξε πολύ μεγάλη μείωση στην κατανάλωση, υπάρχει περίπτωση να το εξετάσει η κυβέρνηση? Θα δούμε τα στοιχεία όταν έχουμε τα πραγματικά δεδομένα και τότε θα τα αξιολογήσουμε. Γιατί από τη μία πλευρά, σωστά αναφέρεται, ότι εν μέρει έχει μειωθεί η κατανάλωση. Από την άλλη πλευρά όμως θέλω να σας πω ότι έχουν αυξηθεί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Άρα θα πρέπει να σταθμίσουμε και τα δύο στοιχεία. Το τρίτο το είναι, για παράδειγμα, το οποίο εύκολα κάποιος μπορεί να βγει και να ισχυριστεί ότι ήταν ένα πάρα πολύ κακό τρίμηνο για την Ελλάδα, το χειρότερο στην Ευρώπη, και ισχύουν και τα δύο στοιχεία, αυτό οφείλεται στην καθίδρυση του τουρισμού. Η κατανάλωση όμως, η ιδιωτική και η δημόσια, ήταν η τρίτη ψηλότερη στην Ευρώπη. Το βλέπατε, το ζούσατε κι εσείς στον ομό Φθιώτιδας. Νομίζω ότι το καλοκαίρι αντιληφθήκατε σε περιοχές που έχουν τουριστικό πρόσημο, στον ομό Φθιώτιδας, στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, ότι υπήρχε κίνηση, υπήρχε κινητικότητα. Άρα, ναι, οφείλουμε να δούμε ποια θα είναι τα δεδομένα όταν αυτά αποτυπωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, σε ό,τι αφορά το ύψος της κατανάλωσης, αλλά και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έχουν γίνει. Και τότε, εάν χρειαστεί, θα πράξουμε το αυτονόητο, το σωστό. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Τελευταίο θα σας πω, σας κρατάω τώρα, Υπουργέ, λίγο, αλλά
όσο αφορά τους οδικούς ταξί, σε όλες τις πιάτσες γίνονται αυτά τα παράπονα, ότι δεν επιτρέπεται ούτε αντρόγινο να υπάρχει. Εγώ προσωπικά έχω μιλήσει. Ξεκινήσαμε από το ταξί. Τα ταξί καταρχήν, και όχι μόνο τα ταξί, έχουν μειωμένα ΦΠΑ. Αυτό γιατί το ξεχνάμε. Αυτή η κυβέρνηση νομοθέτησε, όσο ισχύει η υγειονομική κρίση μέχρι τον Απρίλιο, καταρχήν, να υπάρχει μειωμένο ΦΠΑ. Κάτι το οποίο έχει παραμείνει σε όλα τα μέσα μεταφοράς και στα ταξί. Το οποίο είναι μια σημαντική αλλαγή. Δεύτερον, τα ταξί πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή. Έχω τα στοιχεία από όλη την Ελλάδα. Ένα σημαντικό αριθμό ταξί πήραν σημαντικά ποσά επιστρεπτέας προκαταβολής. Είναι αλήθεια ότι ένα κομμάτι συμπατριωτών μας, με την ευρύτερη έννοια, όχι μόνο στο νομό, συμπατριωτών μας, δεν πήρε επιστρεπτέα προκαταβολή 4. Γιατί? Γιατί ακριβώς επειδή τα ταξί, όπως και πολλοί άλλοι κλάδοι, ήταν εν λειτουργία, αξιολογήθηκε η μείωση του τζίρου τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Και δεν είχαν μείωση τζίρου πάνω από 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Άρα δεν πήραν επιστρεπτέα, γιατί δεν είχαν την καθίδηση του τζίρου τους προηγούμενους μήνες που να μπορέσει να τους οδηγήσει στο να χρηματοδοτηθούν. Τώρα, στην πέμπτη επιστρεπτέα που θα μπουν μέσα και οι μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, προφανώς αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες αποδεδειγμένα θα έχουν μια σημαντική συρρήκνωση τζίρου, άρα θα έχουν πληγή, θα βοηθηθούν. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τα ταξί, σας απάντησα, έχω εικόνα, έχω συζητήσει μαζί τους και πάρα πολλοί συμπατριώτες μας έχουν βοηθηθεί. Πάμε τώρα στους δικηγόρους. Κάθε αντιστοιχεία, οι δικηγόροι, όπως και άλλοι επιστημονικοί κλάδοι, για πρώτη φορά μπήκαν στην τέταρτη επιστρεπτέα προκαταβολή. Και επίσης, πολλές χιλιάδες δικηγόροι, πάνω από 10.000, πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή. Αυτό είναι η γνώση των δικηγόρων σε όλη την Ελλάδα, γιατί πρόσφατα είχα τηλεδιάσκεψη μαζί τους, με τη συμμετοχή και του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας. Και μάλιστα, στα ζητούμενα τα οποία ετέθησαν για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5, δηλαδή ουσιαστικά να υπάρχει ένα ελάχιστο όριο των 1.000 ευρώ και να μην υπάρχει συμψηφισμός με την τέταρτη επιστρεπτέα, είναι κάτι το οποίο ήδη έχει ανακοινωθεί και υλοποιείται. Άρα και σε αυτόν τον κλάδο έχουμε ενεργήσει σε συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς που πρόσφατα είχαμε τηλεδιάσκεψη για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Τελευταίο μου λέτε. Ναι, ναι, το ξέρω. Τις δύο ημερομηνίες δώστε μας όσο αφορά οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή και ποια ημερομηνία να περιμένουν τον Ιανουάριο και οι επιχειρηματίες στην επιστρεπτέα προκαταβολή πότε. Στο πρώτο ερώτημα, όταν υπάρχουν ανακοινώσεις θα γίνουν από το αρμόδιο Υπουργείο, το επισπεύδω, δηλαδή το Υπουργείο Εργασίας. Και στο δεύτερο ερώτημα που είναι επιστρεπτέα προκαταβολή, που επισπεύδουν Υπουργείο είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Εκτιμώ ότι κοντά στα μέσα Ιανουαρίου θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα να ανοίξει, γιατί θα πρέπει να ενσωματωθούν και στοιχεία που να περιλαμβάνουν τον μήνα Δεκέμβριο. Οπότε τότε περίπου θα ανοίξει η πλατφόρμα, έτσι ώστε μέσα στον Ιανουάριο να υπάρχουν οι σημαντικές χρηματοδοτήσεις πραγματικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή χρονιά και ένα μήνυμα τελευταίο δώστε στους συμπολίτες μας. Υγεία. Ακριβώς. Το είπατε, Υπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι και προσωπικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη να έχετε.